Καταρχάς να πω ότι είναι εκλογοπολογιστική συνέλευση του Σωματείου Ξενοδοχείων και Σελιδών ΚΟ. Το Σωματείο μας κάνει εκλογές κάθε 2 χρόνια, αυτό προβλέπει το καταστατικό μας. Άρα ερχόμαστε σήμερα στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου, κάτω στην αίθουσα των Γενικών Συνελεύσεων, καλώντας τους συναδέλφους μέλη του Σωματείου να συζητήσουμε ζητήματα που έχουν προκύψει, που προέκυψαν μάλλον το προηγούμενο διάστημα απολογιστικά, αλλά το κυριότερο και αυτό που μας βασανίζει και βασανιζόμαστε όλοι μαζί και προσπαθούμε, μάλλον θα τη βρούμε τη λύση, είναι το τι θα κάνουμε σαν εργαζόμενοι, σαν σωματείο από εδώ και πέρα. Είναι ικανοποιητική η προσέλευση? Η προσέλευση ακόμα είναι, πώς λέμε, δυναμική, δηλαδή εξελίσσεται. Θεωρούμε πάντως ότι σε σχέση με άλλες χρονιές οι εργαζόμενοι, οι συναδελφοί μου στα ξενοδοχεία, καταλαβαίνουν ότι μόνο με τη συμμετοχή τους, μόνο με τον αγώνα τους και μόνο συλλογικά μπορούν να επιληθούν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον κλάδο μας. Αν μπορούμε να τα αναλύσουμε, θα καθόμαστε να μιλάμε 2 μέρες και παραπάνω. Άρα νομίζω ότι ένας κόσμος, και αυτό φαίνεται και από τις κινητοποιήσεις μας και γενικότερα τη συμμετοχή των συναδέλφων στο σωματείο, υπάρχει μια αυξητική τάση, και το οποίο για εμάς αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και οι εργαζόμενοι, ότι πραγματικά είναι ο μονόδρομος οι υπάλληλοι μέσα από το σωματείο. Και όχι τόσο, αν θέλετε, να μην τυκλοποιήσουμε, αλλά όσο το όλοι μαζί. Το όλοι μαζί μέσα από έναν κοινό στόχο και κοινό σκοπό, που είναι η καλυτέρευση των συνδικών εργασίας, αλλά και της ίδιας μας της ζωής. Υπάρχει κάποια ανανέωση στο ψηφοδέλτιο? Σήμερα, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω τι ακριβώς γίνεται σήμερα. Είναι η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. Εκλέγεται μια τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα είναι εκείνη που θα διεξάγει την εκλογική διαδικασία, η οποία προσκαλεί με βάση το καταστατικό όποιον θέλει να δηλώσει τη συμμετοχή του και την υποψηφιότητά του. Και βέβαια η Εφορευτική Επιτροπή, αφού παραλάβει τις υποψηφιότητες, ανακοινώνει μετά τις ημέρες εκλογών, τις ώρες, τους τόπους κτλ. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι η επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης, που να το πούμε έτσι ότι κάθε σωματείο, τριτοβάθμιο, που είναι δηλαδή το τελευταίο πάτωμα να το πούμε έτσι, επιλέγει ποια δευτεροβάθμια οργάνωση θα τον εκπροσωπήσει. Τώρα, δευτεροβάθμια οργάνωση, για να μας ακούει και ο κόσμος και να μαθαίνουμε σιγά σιγά και ορολογίες, δεν είναι κακό. Είναι, ας πούμε, το Εργατικό Κέντρο και η Ομοσπονδία. Αυτή είναι δευτεροβάθμια. Άρα, έχουμε και την επιλογή αυτής της βαθμίδας. Αυτό είναι μάλλον το διαδικαστικό κομμάτι της σημερινής μας γενικής εκλογοπολογιστικής συνέλευσης. Το ζητούμενο είναι και αυτό που εμάς προβληματίζει, αν θέλετε, ή μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι κατά πόσο μέσα από την συζήτηση θα βγουν συμπεράσματα, τόσο για το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα απολογιστικά από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και γενικότερα τη δράση του Σωματείου. Αλλά βέβαια το κυρίαρχο, όπως ξεκίνησα να λέω, είναι το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Πείτε μας και 2 λόγια για αναφορικά με το πώς κύλησε η φετινή τουριστική σεζόν για τους εργαζομένους. Παράδεισος. Αφού λέμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση, να ευχαριστήσουμε πραγματικά την εργοδοσία, το κράτος, το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο για το πόσο υπέροχα περάσαμε φέτος. Εγώ θα δώσω ένα στοιχείο. Να μου επιτρέψετε, πολλά μπορούμε να πούμε. Οι αφήξεις φέτος τουριστών λένε ότι θα σπάσουν τα ρεκόρ του 19-20-22. Δηλαδή υπάρχει μια αυξητική τάση σε ό,τι αφορά τις αφήξεις. Και με βάση στοιχεία που έχουμε και από την Fraport και ανακοινώνονται, προφανώς θα διαβάζουμε και εμείς, αλλά και γενικότερα που βγαίνουν στοιχεία από το INSETE σε ό,τι αφορά την αυξητική τάση, σε ό,τι αφορά τις αφήξεις. Άρα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Τι έχουμε από την άλλη μεριά, με δικά τους πάλι στοιχεία και στοιχεία του EFCAL και γενικότερα κάποιων ενώσεων. Πέρυσι είχαμε 60.000 ελλείψεις εργατικών χεριών και φέτος δεν έχουν ολοκληρωθεί τα στοιχεία. Υπολογίζονται ότι οι ελλείψεις εργατικών χεριών στον κλάδο μας, μόνο και τον κλάδο του τουρισμού, είναι γύρω στα 80.000. Για πείτε μου τώρα, αυτή η τραμπάλα, από τη μια να έχει αύξηση τουριστών, δεν μιλάμε τώρα για τα έσοδα που έχουν πάρει την ανηφόρα, τα δικά τους έσοδα, γιατί τα δικά μας είναι κολλημένα, θα πούμε και μετά, και από την άλλη να έχει 80.000 χέρια που λείπουν. Για πείτε μου τι ακριβώς έχει διαμορφωθεί στους χώρους δουλειάς. Για τι συνθήκες μιλάμε, γιατί ωράρια, γιατί πίεση και εντατικοποίηση. Και όταν λέμε την έννοια, θα μου επιτρέψετε, εντατικοποίηση, εννοούμε ότι ένας άνθρωπος δουλεύει για 3. Και θα πάει και θα κάνει και λίγο από εδώ
πολύ από εδώ μάλλον, πολύ από εκεί, γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Άρα κατά πόσο επηρεάζει η υποστελέχωση που υπάρχει σε όλους αυτούς τους τομείς της εστίασης, των καταλυμάτων κλπ. Επηρεάζει κυρίαρχα και εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, εμάς τους ίδιους. Θέμα κόπωση σωματικής και ψυχολογικής. Θέλετε να πείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερο φόρτο στους εναπομείνατες εργαζομένους. Βεβαίως. Αντικειμενικό είναι αυτό. Δεν τα λέω εγώ, τα στοιχεία. Μα τα έλεγα εγώ να μου πείτε, Ιωάννα, δεν ξέρεις τι λες. Ιωάννα, εννοώ σαν και εργαζόμενη στον κλάδο. Άρα, μεγαλύτερο φόρτο εργασία, πίεση. Αυξανόμενη χρόνο με το χρόνο η ένταση τη εργοδοτική και τη διευθυντική τρομοκρατία και εκφοβισμού στου χώρου δουλειά για να αποδεχτεί πράγματα. Και να δουλέψεις παραπάνω ενώ δεν το θέλεις για να βγει δουλειά. Μιλάμε, έχουν ανοίξει για εμάς, μας έχουν ανοίξει, δεν έχουν ανοίξει οι κατά τα άλλα απ' έξω ριβιέρες από μέσα γαλέρες, γιατί έτσι πρέπει να το χαρακτηρίσουμε. Αυτός είναι ο τίτλος της φετινής σεζόν, αν θέλετε να δώσω επικεφαλίδα. Και απ' την άλλη, ακόμα και αυτό να το δουλέψουμε, αν θέλετε ακόμα και να αποδεχτούμε ότι είναι η κατάσταση έτσι, δεν πληρώνεται. Είμαστε κολλημένοι, αυτό που είπα και πριν, ο μισθός μας στο 2011. Ενώ εμένα η βενζίνη μου ολονών, όχι μοναδική μου, στην ΚΟ, στον τρίτο τουριστικό προορισμό, έχει πάει 2 ευρώ και το ρεύμα μου έρχεται 500 ευρώ και τα ενίκια, θα είδατε τι πρόβλημα υπάρχει και στην έβρεση, αλλά και στο οικονομικό. Άρα εγώ πληρώνομαι το 2011 και καλούμαι να πληρώσω λογαριασμούς και να ζήσω με τιμές του 2024. Άρα η όποια ανάπτυξη θα μου επιτρέψετε, και αυτά που μας ζαλίζουν τα αυτιά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι καλά που περνάμε εδώ, βγαίνει η περιφέρεια, παίρνει ο Δήμος εκεί, συγχαρητήρια από εδώ. Τι ωραία που περνάμε, χειροκροτήματα. Δεν απευθύνεται στις τσέπες των εργαζομένων. Απευθύνεται στις τσέπες των λίγων που έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο των πολλών και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Καταγράφηκαν φέτος φαινόμενα παράνομης εργασίας. Μόνο. Τι εννοείτε. Εγώ σας είπα τα στοιχεία. Δεν μπορούν, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Αύξηση τουριστών, έλλειψη χεριών. Όλος αυτός ο κόσμος που εξυπηρετήθηκε με μαγικά ραβδιά, κάποιος θα δούλεψε. Δηλώνονται, όχι. Και ποια είναι η ατζέντα προτεραιοτήτων για τις διεκδικήσεις σας για τον κλάδο των... Καταρχάς, η επαναφορά των μισθών. Κανείς εργαζόμενος, θα το πω τώρα επιγραμματικά, αν μου επιτρέψετε, έχουμε ξαναμπεί και στις ανακοινώσεις μας, βγει το διεκδικητικό πλαίσιο, αυτά που εμείς θέλουμε σήμερα για να ζήσουμε. Τις ανάγκες δηλαδή και την αναγκαιότητα του να υπάρχουν τέτοια αιτήματα, είναι κανένας εργαζόμενος κάτω από 900 ευρώ. 900 ευρώ σαν αρχή. Χώρια τα επιδόματα, η προϋπηρεσία, το επίδομα τροφής της, τα βαρέα. Αυτά καταλαβαίνουν ότι είναι έξτρα στο μισθό. Άρα κανένας εργαζόμενος κάτω από 900 για πενθήμερο, 7 ώρο, 35 ώρο, δεν είναι πρόεδρος να μου. Πρόεδρος. Δεν είναι πρόοδος σήμερα να δουλεύουμε 12 και 13 ώρες για να μπορούμε να ζήσουμε. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, εμείς το κατανοούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δεν γίνεται να τρώμε μόνο τρεις μήνες και τους άλλους τρεις μήνες να τρώμε τα πόδια μας. Δεν τρώγονται κιόλας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Και μάλιστα, επειδή το έχω ξαναδώσει αυτό το στοιχείο, η ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΠ, το 80% από τα χρήματα που έχει σε ένα σεντούκι. Είναι λεφτά των εργαζομένων. Ξέρετε πού πηγαίνουν αυτά? Στην επιδότηση εργασίας. Δηλαδή πληρώνουν τους εργοδότες για να μας παίρνουν στη δουλειά, αλλά εγώ πληρώνω τον εαυτό μου για να δουλεύω. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε άνεργοι. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού έφερε αυτά τα αποτελέσματα στην απασχόληση στην περιοχή μας. Αν θέλετε, ήταν μονόδρομος και εμάς επιλέξαμε αυτόν τον κλάδο. Πολλά μπορείς να βάλεις. Το ζήτημα είναι ότι λεφτά που είναι από τον κόπο των εργαζομένων, όταν υπάρξει ανάγκη. Που είναι μια ανάγκη η ανεργία, δεν είναι δική μας επιλογή να μπορεί να δοθεί για να ζήσει ο κόσμος. Και όχι στα επίπεδα που είναι τώρα, αλλά με βάση, εμείς λέμε τα 600 ευρώ, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις. Όσο διαρκεί η ανεργία. Υπάρχει κάποιο σχέδιο για κινητοποίηση, για τη διεκδίκηση όλων αυτών των αιτημάτων τις επόμενες ημέρες? Τις επόμενες μέρες, μήνες και χρόνια, γιατί δεν θα ξεμπερδέψουμε έτσι εύκολα. Έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας, η οποία ακολουθεί την πορεία των προηγούμενων. Έχουμε μια εργοδοσία απέναντί μας. Έχουμε όλους τους μηχανισμούς απέναντί μας που μας λένε να αποδεχτούμε ότι η ΚΟΣ, ο τρίτος τουριστικός προορισμός, θα βαίνει με αυτούς τους ρυθμούς και τις συνθήκες που θέλουν να επιβάλλουν στους εργαζόμενους. Ας το βάλουν λοιπόν καλά στο μυαλό τους. Εμείς αυτό έρχομαστε να συζητήσουμε σήμερα. Ο
ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, είτε αφορά την εργασία μας, είτε αφορά το νερό μας, είτε αφορά την παραλία μας, είτε το περιβάλλον μας, να το πω έτσι περιγραφικά, να τρώνε λίγοι και να πεινάνε πολλοί και να καρπώνονται το πλούτο του νησιού μας σε όλα τα επίπεδα και της δούλεψής μας εννοείται. Άρα το επόμενο διάστημα θα δείτε πολλά και αυτό που ερχόμαστε να συζητήσουμε είναι κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα το πάρουν απόφαση, αυτό που ζουν στη ζωή τους, να πάρουν την απόφαση να το αλλάξουν. Να μην ανεχτούν άλλο αυτή τη βαρβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι νοσοκομείο, είτε είναι νερό, είτε είναι παιδεία, στην εργασία, σε όλα.